Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, είναι τεράστια η τιμή που βρισκόμαστε σήμερα σε μια ξεχωριστή επίσκεψη στη Λέσβο, στην πόλη της Μυτιλίνης και σε όλο το νησί, με πάρα πολύ σημαντικές αντίστοιχες και θα μου επιτρέψετε πριν απ' όλα να πω κάποια προσωπικά ευχαριστώ στον κύριο Αθανασίου, τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, ο οποίος με τιμά με το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή με συνοδεύει σε αυτή την περιοδία. Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Ένας σπουδαίος νομικός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ένας αποτελεσματικός πολιτικός. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που είμαστε σήμερα εδώ και είναι μαζί μας, όχι μόνο για το τι μας συνοδεύει, αλλά και για την ενημέρωση που μας παρέχει για τα θέματα των πολιτών, για τα θέματα του νησιού. Στον Προκόπη τον Τζιμί, τον καλό μου φίλο από τα φοιτητικά χρόνια και συνάδελφο, είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι εδώ με την ιδιότητα του γραμματέα και πρόεδρος της ΔΕΠ. Είναι ένας άνθρωπος, όχι μόνο γιατί τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά γιατί είναι ένας μάχημος δικηγόρος, ένας μάχημος επαγγελματίας, ένας οικογενειάρχης ο οποίος αγαπά τον τόπο του και μεταφέρει συνεχώς κάθε αγωνία, κάθε πρόβλημα της περιοχής, ούτως ώστε να επιληθεί το συντομότερο δυνατό. Και βέβαια στον κύριο Κονταδάκη, τον γραμματέα οργανωτικού που με συνοδεύει σε όλη την Ελλάδα. Βρήκα εδώ και δύο πάρα πολύ καλούς φίλους, μεταξύ άλλων πολύ καλών φίλων, τον αντιπρόεδρο της οργάνωσής μας, της ΟΝΕΔ Πανελλαδικά, τον Κώστα το Μαμουλή, το μέλος Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και διαχρονικό φίλο Αντρέα Καρασαρίνη, όλα τα παιδιά της ΟΝΕΔ, της ΔΑΠΝΟ Δοφουκού. Γενικότερα είναι σαν να είμαι εδώ κάθε μέρα, γιατί μιλάω συνεχώς με ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους και μεταφέρουν τα ζητήματα της περιοχής. Πριν απ' όλα να ευχαριστήσουμε και θα ξεκινήσουμε την τελευταία συνάντηση που κάναμε, να μεταφέρουμε εκ μέρους του Προέδρου και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όλης της Νέας Δημοκρατίας ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, από αυτό θα ξεκινήσω, στους ανθρώπους των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Συνοριοφυλάκων, όλων των Σωμάτων Ασφαλείας, της Πυροσβεστικής, για τον αγώνα, τον αποτελεσματικό αγώνα, τον πιο σημαντικό κρίκο της αλυσίδας, της επίλυσης του μεγαλύτερου προβλήματος της περιοχής, ευρύτερα του Βορείου Αιγαίου, του μεταναστευτικού ζητήματος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ερχόμαστε σήμερα στην Μυτιλίνη και αντικρίζουμε μια εικόνα μείωσης των μεταναστευτικών ροών της παρουσίας κατά 95%. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως δοκιμάστηκε ο λαός εδώ, ο κόσμος, οι πολίτες δοκιμάστηκαν τα σώματα ασφαλείας. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, αποτέλεσμα μιας νοοτροπίας, κυρίως της προηγούμενης κυβέρνησης, μιας νοοτροπίας ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, αποτέλεσμα του λαϊκισμού, όχι μόνο της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά και κάποιων ανθρώπων της περιοχής, οι οποίοι προσπάθησαν να εργαλειοποιήσουν τον ανθρώπινο πόνο των ανθρώπων αυτών, αλλά και να εργαλειοποιήσουν και τις αγωνίες των κατοίκων της περιοχής. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ξέρει να απαντάει μόνο με αποτέλεσμα, με αλήθεια και με έργο, και αυτή είναι μία από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις πως η αλήθεια, το έργο, η επιμονή, η υπομονή, γιατί χρειάστηκε και πολύ υπομονή, κερδίζουν στο τέλος το λαϊκισμό, τη δημαγωγία και την απόπειρα εργαλειοποίησης, επαναλαμβάνω, του ανθρώπινου πόνου. Πάντοτε, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, κανένας δεν θέλει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Πάντοτε όμως και με σεβασμό στους κατοίκους αυτής της περιοχής. Όλους τους κατοίκους, όλους τους πολίτες, είτε ανήκουν στο δικό μας χώρο, είτε όχι. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον Δήμαρχο που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος επιτελεί σπουδαίο έργο και νομίζω ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν για ακόμα μια φορά οι πολίτες. Τους ανθρώπους των επιμελητηρίων που κάναμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση, στην οποία καταλήξαμε στο εξής, πολύ σημαντικό. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία τρία χρόνια, σχεδόν όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης του τόπου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, σε όλη την ανθρωπότητα, όχι μόνο στη χώρα μας, συμβαίνουν ταυτόχρονα οι περισσότερες και μεγαλύτερες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει ταυτοχρόνως η ανθρωπότητα. Πανδημία, πληθωριστική κρίση, το μεταναστευτικό, οι προκλήσεις στα σύνορά μας και όλα τα παρεπόμενα αυτών που είναι πάρα πολλά και τα γνωρίζει ο κόσμος γιατί τα βιώνει καθημερινά. Σημασία έχει πώς αντιμετωπίζονται οι έκτακτες καταστάσεις και έχω την εντύπωση, και ο κόσμος θα το κρίνει αυτό, ότι αντιμετωπίζονται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία υποδειγματικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Ελλάδα έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα συναρτήση του ΑΕΠ της
απευθείας στους πολίτες και στα νοικοκυριά για τη στήριξη της ακρίβειας, η οποία είναι εισαγόμενη, αλλά έχει υποχρέωση η κυβέρνηση να την αντιμετωπίσει και αυτό κάνει και θα συνεχίσει να το κάνει. Έχει λύσει κατά 90-95% το μεταναστευτικό. Έχει αντιμετωπίσει την πανδημία, όχι μόνο στο υγειονομικό της σκέλος, αλλά συνολικά, ενισχύοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχει αλλάξει το κράτος, έχει κάνει ένα ψηφιακό κράτος, έχει ενδυναμώσει την εικόνα μας στο εξωτερικό. Σημασία λοιπόν έχει, και αυτό θα το απαντήσουν οι πολίτες. Κρίσεις έρχονται, δυστυχώς, πρέπει να αντιμετωπίζονται. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις κρίσεις? Πώς θέλουμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια? Με τους πάνω από 20 φόρους που μείωσε και συνεχίζει να μειώνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ή με τους 27 φόρους που αύξησε ή επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση? Πώς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μια ενδεχόμενη υγειονομική κρίση όπως ήταν η πανδημία, που ελπίζουμε να μην έρθει άλλη, με ένα ανοχήρωτο εθνικό σύστημα υγείας παρατημένο όπως η προηγούμενη κυβέρνηση, ή με υπερδιπλασιασμό των μονάδων εντατικής θεραπείας και διορισμό υγειονομικών? Πώς θέλουμε να αντιμετωπίζουμε την εκπαίδευση, ως ένα πεδίο λαϊκισμού και καταλήψεων ή με τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, την ενίσχυση των πανεπιστημίων και πολλά ακόμα? Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες, δεν θέλω να σας κουράσω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο τέλος της τετραετίας που θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός, θα δώσει μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια αυτά που είπε τα έκανε πράξη και πολλά περισσότερα. Ο Παπαστρατής Δήσος, το ταξιάρχη Μανταμάδου, πριν πολύ καιρό είχε κάνει έτοιμα στο γραφείο του Πρωθυπουργού και ζητούσε κάποια λεφτά προκειμένου να λειτουργήσει το γεροκομείο που υπάρχει και το οποίο το έχει φτιάξει η Εκκλησία. Υπήρξε δέσμευση του Πρωθυπουργού, ωστόσο δεν έγινε κάτι. Θέλετε να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό? Ναι, μας το ανέφερε και με πολύ μεγάλο σεβασμό θα το μεταφέρουμε. Ο Πρωθυπουργός, αυτό που θα πω εγώ, είναι ότι τηρεί όλες του τις δεσμεύσεις και νομίζω ότι και αυτή η δέσμευση θα τηρηθεί, όπως όλες του οι δεσμεύσεις. Αλλά δεν είναι καλό να μιλάω εξ ονόματος άλλου και πολύ περισσότερο και του Προέδρου μας. Σκεφτείτε ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια χρειάστηκε και έγινε να δοθούν εκτάκτως πάρα πολλά χρήματα στις πάρα πολλές κρίσεις τις οποίες εκλήθη να αντιμετωπίσει η χώρα. Σταδιακά μπαίνουμε σε μια περίοδο κανονικότητας, ελπίζω σε όλα τα επίπεδα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και ένα πόλεμο πολύ κοντά μας που πρέπει να διαχειριστούμε με πολλές προεκτάσεις. Και όλες οι δεσμεύσεις, ακόμα και αυτές που ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί, που είναι κάτω του 10% του προεκλογικού προγράμματος, θα γίνουν πράξη. Και επίσης, να συμπληρώσω στην αρχή μου τοποθέτηση για το μεταναστευτικό. Ότι επειδή υπάρχει μια τελευταία έσχατη προπαγάνδα, πρέπει να είναι έσχατη προπαγάνδα, ότι όπως μειώθηκαν οι ροές κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, αυτός θα συνεχίσει να είναι ο στόχος μας και η επιδίωξή μας και δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αυξηθεί ο αριθμός ή να σταματήσουμε να ακολουθούμε αυτή την πολιτική. Θέλω αυτό να γίνει σαφές σε όλους τους πολίτες και ειδικά του νησιού αυτού, ότι αυτή η πολιτική που εφαρμόζεται και αποδίδει θα συνεχίσει να εφαρμόζεται πάντοτε με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε όλες τις διεθνείς συνθήκες και οδηγίες, με αποτέλεσμα, με μέτρο και με ρεαλισμό. Σας ευχαριστώ πολύ.